Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε House Flipper και θα συνεχίσουμε το project που φτιάχνω, το δικό μου τέλειο σπίτι. Έχουμε κάνει όλο το ισόγειο, έχουμε γραφείο, μπάνιο, guest room, έχουμε κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι. Έχουμε κάνει όλο τον πάνω όροφο, όπου υπάρχει ένα πολύ όμορφο παιδικό δωμάτιο, το δικό μου υπνοδωμάτιο, άλλο ένα μπάνιο σε διαφορετικούς τόνους, το στούντιό μου και το στούντιο του πάνω. Και στο τελευταίο πάρτι είχαμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε με το υπόγειο, στο οποίο έχουμε δύο δωμάτια. Το ένα που φτιάξαμε είναι αυτό εδώ, όπου κάναμε σινεμά, και το άλλο είναι αυτό που είναι άδειο, και σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό. Σας έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές τι να κάνω με το υπόγειο μου, έχετε γράψει πολλές προτάσεις. Οι περισσότεροι μου λέτε να κάνω γυμναστήριο, ωστόσο στο House Flipper προς το παρόν τα όργανα που έχει μπορώ να τα βάλω μόνο σε εξωτερικό χώρο, είναι για κήπο. Γι' αυτό και δεν είναι πρακτικό να γίνει κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα σε αυτό το δωμάτιο να κάνουμε μία σάουνα, είναι πάρα πολύ μεγάλη για το συγκεκριμένο σκοπό, οπότε θα τη χωρίσω, θα κάνω ένα μικρό χώρο όπου θα βάλω όλα τα πράγματα που έχει το House Flipper για σάουνα, και στη συνέχεια ο υπόλοιπος χώρος, ο μεγάλος, θα είναι για χαλάρωση. Δηλαδή, με το που βγαίνεις από τη σάουνα, να έχεις ένα μικρό σαλονάκι, να έρθει το σώμα σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί μέσα στη σάουνα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω αν έχετε μπει ποτέ. Εγώ έχω μπει και δεν είχα αντέξει πάρα πολύ ώρα από την πολύ ζέστη. Οπότε χρειάζεται σίγουρα να σηκώσουμε έναν τοίχο. Νομίζω αυτό το μέγεθος είναι καλό, ίσα-ίσα είναι και μεγάλη η σάουνα για να χωράω και εγώ και οι φίλοι μου. Και θα βάλουμε εδώ πέρα όλο το χώρισμα. Αλλά πώς κάνω την πόρτα? Νομίζω ότι δεν έχω ξαναχτίσει ποτέ. Περίεργο, ε. Ω, πήρα και νέο πόντο ικανότητας. Εντάξει τώρα. Όσο ζω, μαθαίνω. Μετά από τόσο καιρό, έμαθα κι εγώ κάτι καινούργιο στο House Flipper. Είμαι κτίστης. Ο κτισμένος τείχος έχει ήδη βαφτεί. Δεν έχω ικανότητα στην καταστροφή. Δείτε εδώ πέρα. Εδώ έχω όλα τα προνόμια. Έχω τελειοποιήσει τον καθαρισμό. Έχω τελειοποιήσει το βάψιμο. Έχω τελειοποιήσει τον πολυτεχνίτη. Είμαι στη μέση περίπου από την καταστροφή. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το χτίσιμο. Διαπραγμάτευση την έχω τελειοποιήσει και τον κυπουρό τον έχω τελειοποιήσει. Α, πρέπει να αρχίσω να χτίζω περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Κατασκευή άνω τείχου. Α, αυτό έπρεπε να κάνω. Για την πόρτα. Δεν τα υπολόγισα καλά. Θα πρέπει να καταστρέψω οπότε τώρα. Ναι, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Α, και τώρα που αναβάθμισα τις ικανότητές μου, το παίρνω βαμμένο, δεν το παίρνω τούβλο. Θα βάλω εδώ στην άκρη και θα είναι εδώ η πόρτα. Τόσο φτάνει για την πόρτα. Είναι λίγο, για να δούμε. Θεωρητικά θέλουμε κάτι τέτοιο για να βλέπεις μέσα αν έχει κόσμο. Αλλά θα ήθελα να την περιστρέψω να ανοίγει προς τα μέσα. Όχι, δεν μ' αρέσει άμα ανοίγει προς τα μέσα. Θα ήθελα να ανοίγει αλλιώς προς τα μέσα. Άντε καλά, ας ανοίγει προς τα έξω, δεν πειράζει. Και να βάλουμε εδώ να χτίσουμε αυτό εδώ που καταστράφηκε. Α, όχι, προς τα μέσα ανοίγει, τέλεια. Οπότε μπαίνουμε εδώ μέσα και θα το κάνουμε όλο σάουνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σάουνα για την οποία ανυπομονώ. Το υπόλοιπο εντάξει, ξέρω ότι μπορώ να το κάνω τέλειο. Και θα βάλουμε, έχω κάνει απλά μια τρύπα εδώ πέρα τώρα. Δεν φωτίζεται, δεν έχει τίποτα. Μην αγχώνεστε όμως, θα τα φτιάξουμε. Πρέπει να βρω σε τοίχο τι μπορώ να βάλω. Κάτι σε ξύλινο ή τουλάχιστον σε όψη ξύλινου. Να φαίνεται ότι έχουμε ξύλινο τοίχο. Να τα! Αυτά θέλω! Ανοιχτόχρωμα πάνελ του ντουά, ξέρω πώς τα λένε. Και αρχίζω να βάζω. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα δω τι άλλα πάνελ έχει. Μήπως κάτι μου αρέσει περισσότερο. Δεν βρίσκω κάτι καλύτερο, οπότε θα συμβιβαστώ με αυτά. Θα πάρω κι άλλα να έχω, γιατί σίγουρα δεν θα μου φτάσουν. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Τέλειο. Θέλουμε και κάτω ξύλο. Ιδανικά θα ήθελα να βάψω το ταβάνι. Κάποιο καφέ. Καφές με γάλα. Τελικά το κακά. Νομίζω καφές με γάλα ταιριάζει περισσότερο με αυτό το χρώμα. Αν και γενικά το συγκεκριμένο δεν μ' αρέσει. Πολύ θάλι είναι. Όχι, όχι, δεν μπορώ να μου το κάνω αυτό. Καλύτερα να πάρω ένα πιο σκούρο. Τον τελικά το κακάο θα πάρω. Για να είναι λίγο πιο ουδέτερο. Εκείνο ήταν πολύ καφέ πορτοκαλί. Γκριζίζει αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Ωραία. Και τώρα πάμε στο έδαφος. Αυτά είναι που έχω βάλει. Αυτά θα βάλω για να είναι όλο ομοιόμορφο. Σάουνα, τρελή σάουνα. Πολύ ωραία. Οπότε, τώρα πηγαίνουμε εδώ στα επιπλά και έχει στον, όχι στον εξοπλισμό, εξαρτήματα είδη σάουνας. Να γράψω λίγο εδώ σάουνα, μήπως υπάρχει κάτι που δεν έχω υπολογίσει. Δείξε όλα τα αποτελέσματα. Γυάλινη πόρτα έχει πόρτα, έχει πόρτα και φωτιστικό σάουνας. Και το βάζει εδώ στη γωνία. Τέλειο. Θα βάλουμε ένα εδώ.
Και είναι εδώ. Σε ποιο ύψος το βάλαμε όμως? Αχ, τι ωραία τα φώτα! Απλά τώρα έχουμε τα νιώσει την πόρτα. Για να δούμε λίγο. Και έχει αυτή την πόρτα. Είναι και πολύ μεγάλη και ούτε το ξύλο ταιριάζει. Μάλλον δεν θα τη βάλω, παρόλο που έχει αυτή. Θα προτιμήσω αυτή που έχω τώρα, γιατί ταιριάζει περισσότερο με το ξύλο που επένδυσα όλο το χώρο. Οπότε τα αφήνουμε αυτά και πάμε να πάρουμε ό,τι έχει σχετικό με σάουνα. Κλεψίδρα σάουνας. Τι θέλουμε? Είναι απαραίτητη αυτή εδώ η κλεψίδρα, γιατί δείχνει τη θερμοκρασία του χώρου. Θα την αφήσουμε εδώ την κλεψίδρα, για να βλέπουμε πόσους βαθμούς έχει εκεί μέσα. Δεν θυμάμαι πόσο πρέπει να είναι, αλλά θυμάμαι ότι πρέπει να είναι πολύ. Θέλουμε το παγκάκι και το γωνιακό παγκάκι. Θα τα βάλουμε σε οξιά. Θα βάλουμε ένα γωνιακό παγκάκι και θα πάρουμε και τα υπόλοιπα παγκάκια. Το κόνσεπτ της σάουνας, για όσους δεν έχετε πάει ποτέ, είναι ότι είναι όλο γεμάτο με παγκάκια. Οπότε θα το γεμίσουμε γύρω-γύρω και θα δείτε και τι άλλο θα κάνουμε, γιατί εγώ ξέρω από αυτά. Το λάθος που είχε συμβεί είναι εδώ πέρα ότι δεν έχω υπολογίσει καλά τις διαστάσεις, αλλά δεν πειράζει. Θα το φτιάξω εγώ να μην φαίνεται τίποτα. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Δείτε πώς το έκανα. Έβαλε εδώ πέρα για να μπορεί να κάθονται δύο. Σας λέω, εγώ ξέρω από αυτά. Θα μου πεις, εδώ πέρα μένει ένα μικρό κενάκι, το οποίο μας νευριάζει πάρα πολύ εμάς που είμαστε λίγο ψυχαναγκαστικοί. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα μπορεί ένας να κάθεται πάνω και ένας να κάθεται κάτω. Και επίσης εδώ θα βάλουμε και αυτό το προσκέφαλο που λέει. Προσκέφαλο σάουνας. Βάζουμε ένα εδώ και βάζουμε και ένα εδώ για να μπορεί να ξαπλώνει ο κόσμος. Τέλειο, τέλειο. Και μπορείς και να κάθεσαι και να ξαπλώνει. Στη συνέχεια, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Πω, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με αυτή την ιδέα. Έχει την ηλεκτρική θερμάστρα σάουνα, ηλεκτρική θερμάστρα. Α, είναι διαφορετικές. Έχεις αυτό το κουβά. Περιμένετε τώρα. Έχω πολλά πράγματα να προσθέσω ακόμη. Το έχω ξεχάσει. Έχουμε αυτό το κουβά στον οποίο βάζεις νερό και έχει μια κουτάλα ξύλινη. Μετά παίρνεις. Α, όλα αυτά είναι το ίδιο. Ηλεκτρική θερμάστρα σάουνας γκαλάξι. Δεν είναι πολύ πιο ακριβή? Θα πάρουμε την μαύρη και θα τη βάλουμε εδώ. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το κενάκι. Τι να κάνω? Έχω μία επιλογή. Να χτίσω τοίχο για να κλείσω το κενό. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Ναι, θα το κάνω, παιδιά. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το κενό. Είναι ο τοίχος έτσι. Δεν το έκανα εγώ. Οπότε μετά πηγαίνουμε εδώ πέρα στους τοίχους επενδύσεις και παίρνουμε αυτό το ξύλινο πάνελ που είχαμε βάλει και πριν και το βάζουμε σε αυτό που χτίσαμε τώρα. Οπότε δεν φαίνεται κανένα κενάκι. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ πέρα που βλέπετε έχει καρβουνάκια. Παίρνεις το νερό από εδώ και το ρίχνεις πάνω στα καρβουνάκια. Και επειδή πέφτει το νερό στα καρβουνάκια, αυτό κάνει υδρατμούς και βγάζει ζέστη. Και έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία εδώ μέσα. Πάρα πολύ ωραίο έχει βγει. Και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Έτσι είμαστε έτοιμοι. Και έχει και τα τέλεια φώτα. Απλά αυτό το φως προτιμώ να το βάλω από εδώ. Ωραία. Και τώρα το άλλο που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε εδώ αυτό το χώρο. Λοιπόν, όπως είπαμε εδώ πέρα, θέλουμε να είναι ένας χώρος χαλάρωσης. Θέλω σίγουρα να προσθέσω φώτα, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Φωτιστικά οροφής. Θα βάλουμε λίγο μπόχο στυλ εδώ πέρα. Για να ταιριάζει με το vibe της σάουνας, που είναι λίγο πιο εναλλακτική φάση και λίγο τη χαλάρωση. Μπόχο στυλ μου βγάζει αυτό εδώ το φωτιστικό σε ανοιχτό καφέ. Θα βάλουμε ένα εδώ. Και ένα εδώ. Και αυτό το φωτιστικό το πουλάμε. Είναι λίγο άσχημος ο φωτισμός, είναι κάπως κιτρινιάρικο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε και πάμε να το βάψουμε. Θέλουμε κάτι ήσυχο, είτε σε λευκό θα πάμε, είτε σε γκρι ανοιχτό, σε κλίμακα του γκρι. Αυτό το κρύσταλλο που κάνει και λευκό. Τι δεν κάνει και λευκό. Μ' αρέσει. Ωραία. Βγήκε ένα ουδέτερο χρώμα. Και τι έδαφος, τι δάπεδο έχω βάλει γενικά. Ίσως εδώ να βάλω κάτι σε μοκέτα. Να βάλουμε το γκρι λινοτάπιτα τεράντο. Ωραίος είναι. Ωραία, εδώ πέρα θέλουμε οπωσδήποτε, σε αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία κρεμάστρα για να βάζουμε τις πετσέτες, τα μπουρνούζια. Ρολό πετσέτα. Μπορώ να βάλω μέσα ρολό πετσέτα. Βάλουμε ένα ρολό εδώ και ένα εδώ και ένα εδώ. Είναι έτοιμο, μας περιμένουν. Λοιπόν, τώρα είδα αυτό το θερμοϊγρόμετρο. Εδώ μέσα το βάζω και αυτό. Ας το βάλουμε και αυτό.
Και πάμε στα είδη μπάνιου. Μεταλλική κρεμάστρα. Να βάλω αυτή την κρεμάστρα που έχει ήδη κάποια πράγματα που κρέμονται. Όχι, θα βάλουμε αυτή σε άσπρο. Και θα βάλουμε δύο. Σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω και ένα ντουλάπι σε λευκό ξύλο. Και μέσα να βάλω και άλλες πετσέτες. Ναι, έβαλα πολλές πετσέτες γιατί χρειαζόμαστε εδώ στη σάουνα. Και στη συνέχεια θα βάλουμε δύο μεγάλα πουφ. Δεν θέλω να το φορτώσω πολύ αυτό το χώρο. Θέλω να έχει έτσι τα βασικά για να κάθεσαι και να ξεκουράζεσαι. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Άσπρο με μαξιλάρι μπέζ. Άμα δεν ξεκουραστεί εδώ πέρα όποιος κάτσει, πού θα ξεκουραστεί. Ένα εδώ και ένα εδώ. Ναι, τη ζωή τους να έκανα, τη ζωή αυτών που θα μείνουν σε αυτό το σπίτι. Είχα πάει μια φορά κάπου για χαμάμ εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε λίγο έχω εκείνο στο νου μου και τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω. Θυμάμαι ότι αφού κάναμε το χαμάμ, μετά είχαν ένα μεγάλο χώρο με πουφ και είχαν τραπεζάκι και μας φέρανε και πιάμε ζεστό τσάι και φάγαμε και ένα λουκουμάκι. Πολύ ωραίο εκείνο το λουκουμάκι. Οπότε, με έχοντας αυτό στο μυαλό μου, θα βάλω και εδώ και ένα τραπεζάκι. Για να αφήσουν το λουκουμάκι και το τσαγάκι. Τέλεια. Και τώρα ίσως κανένα διακοσμητικό έτσι στον τοίχο. Υπάρχουν κάποια μπόχο, νομίζω. Να τα, αυτά τα μακραμέ είναι μπόχο. Α, και θα πάρουμε και το καφετή καφέ. Καφετή καφέ, ανοιχτό καφέ. Καφετή καφέ. Καλά τώρα. Σε άλλη διάσταση. Τους έχω φτιάξει, ρε φίλοι. Αυτό το σπίτι, όποιος το πάρει, πρέπει να το χρυσοπληρώσει. Θέλουμε να βάλουμε και ένα χαλάκι με το που βγαίνουμε από το τζακούζι, να μην τα κάνουμε όλα μουσκεμά. Α, αυτό είναι ουδέτερο. Μπέζ. Θα μου πει. Με τα μαλακά στα ποδαράκια που είσαι ξυπόλυτος, τα πατάς εδώ. Τι να κάνεις, τα πατάς εδώ. Α, τώρα το σκέφτηκα. Εδώ μπορώ να βάλω και μια παπουτσοθήκη. Α, να, αυτό. Εδώ θα βάζουμε, θα αφήνουμε τα παπούτσια μας και θα βάζουμε τις αγιονάρες μας. Εδώ ανάμεσα θα βάλουμε ένα χαλί, αυτό το λευκό. Ίσα ίσα για τα cozy vibes. Τέλειο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχει πάει εξαιρετικά. Οπότε, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ και το σημερινό βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις ιδέες σας για το τι θα κάνω με αυτόν εδώ το χώρο. Είναι τεράστιος. Σκέφτομαι να κάνω δεύτερο σαλόνι, να κάνω γραφείο σαλόνι, τα πάντα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, υπάρχει επιλογή απλά να τον βάψω και να τον αφήσω και ίσως να ασχοληθώ άλλη φορά. Γιατί έχουμε και τον κήπο που θέλω να τον κάνω τέλειο. Δεν θέλω απλά να τον ξεπετάξω. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε ότι σας άρεσε και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!